μας αξιώνει σήμερα η χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού, Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, Μητροπολίτα Θεσσαλονίκης, Κύριε ημών, Κύριε Φιλόθε, Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Τρίκης, Καρδικίου και Πύλης, Κύριε μη, Κύριε χρυσόστομε, προεξάρχοντα της Ευχαριστιακής Συνάξεως, Θεόλεκτος πορεία των Αγιωτά των Αδελφών, των Πρεσβυτέρων και των Διακόνων, Κύριε Υπουργέ, ευλαβέστατοι Ιεροψάλτες και Επίτροποι και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί της Εκκλησίας μας φιλέωτα και φυλάγια τέκνα, να ζήσουμε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος εν Εκκλησία πληθούση και να απολαύσουμε και να βιώσουμε τη χαρά της Εκκλησίας για τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Μας αξιώνει σήμερα Θεοπρεπός, μετά από αυτά που ακούσαμε από τους Αγίους Ιεροψάλτες μας, τόσο ωραία απέδωσαν τους ύμνους της εορτής, να εορτάσουμε την Αγία Τριάδα, τη συγκεκριμένη πια και ορατή τριαδική υπόσταση της μιας Θεότητος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ακούμε σήμερα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, τη φωνή του Πάτρονος αυτής Αποστόλου των Εθνών, μεγάλου Αποστόλου Πάτρου του Πρωτοκορυφαίου, ο οποίος μας λέει ότι και τι δεν καταφέραμε να ζήσουμε αγιοπνευματικά μέσα σε αυτόν τον κόσμο και να φανούμε ωστόσο, λέει ο Απόστολος, ζούμε και κινούμεθα και εσμέν μέσα στην ατμόσφαιρα της Θείας Χάριτος. Το είχε, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό διαβεβαιώσει προς τους Γαλάτες ο Παύλος, πως το Άγιο Πνεύμα, όταν ζει μέσα στις καρδιές των πιστών, παρακινεί αυτές τις καρδιές σε έργα αγαθά, γίνεται πρόξενος των αγαθών έργων και όλα οδεύουν, λέει ο Απόστολος, προς καρποφορία, δηλαδή βιώνοντας μέσα στην καρδιά μας τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, τότε πραγματικά παρακινούμεθα στην καρποφορία, λέει, της χαράς, της αγάπης, της μακροθυμίας, της Χριστότητος, της ελπίδος, της πίστεως, της πραότητος και της εγκρατείας. Και φτάνουν οι όσοι και οι δίκαιοι της πίστεως μας να το βιώνουν αυτό και να το ομολογούν με έναν διαφορετικό τρόπο, όπως ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρων καταθέτει ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι ένας, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Πώς θα λάβουμε μέσα στην καρδιά μας το Πανάγιο Πνεύμα και πώς θα το κρατήσουμε ζωντανό. Και η μεγαλύτερη συμφορά που μπορεί να επέμβει σε έναν άνθρωπο, η απώλεια, λέει, του Αγίου Πνεύματος. Εμείς όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, ζούμε και πορευόμαστε στη ζωή μας με βάση τον αρχιμήμενα Ιησού Χριστόν και το Ευαγγέλιο, τους νόμους του και τους ιερούς κανόνες, για να μπορούμε να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Και λένε οι Θεόπνευστοι Πατέρες της Εκκλησίας ότι ο Χριστός μας έγινε η αιτία να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα, έγινε η απαρχή του νέου ανθρώπου, της ανανεωθήσεις ανθρωπίνης φύσεως. Και το εξηγούν οι Πατέρες. Καθάρισε, λέει ο Κύριος, πρώτα με το θάνατό του και την Ανάστασή του το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία και μετά, λέει, προετοίμασε, προευτρέπησε, κατέστησε τον άνθρωπο
δεχθεί μόνιμα τη χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού. Προηγουμένως, ο προπάτορας μας Αδάμ, με την παρακοή του στο Θείο Θέλημα, απόλεσε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αμάρτωσε, αγαπητοί αδελφοί, το κατοικόνο. Και ο άνθρωπος και ολόκληρη η ανθρώπινη φύση ήταν καταδικασμένη στο να χαθεί. Γι' αυτό όμως έρχεται ο Κύριος και ανεβαίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, στο ύψος του φρικτού Γολγοθά. Και εκεί σταυρώνεται και θανατώνεται προκειμένου να σώσει το ανθρώπινο γένος, να το οδηγήσει στο αρχαίο κάλος και στην πρωτέρα δόξα, στη σωτηρία και τον αγιασμό. Όσοι πιστεύουν στον Χριστό ψάλαμε σήμερα και βαπτίζονται στο όνομά Του, ενδύονται τον Χριστό μέσα στην καρδιά τους, ως ο σύμπυρος στην τοπιά. Γίνονται μέλη του θεανθρωπίνου σώματός Του, λαμβάνουν μόνιμα του Αγίου Πνεύμα, το Απανάγιο Πνεύμα, και είναι και καθίσταται ναός του Αγίου Πνεύματος. Ποια είναι τα σημάδια του Αγίου Πνεύματος όμως, πώς γίνεται ορατό το Πανάγιο Πνεύμα στη ζωή των ανθρώπων? Διδάσκουν μεγάλοι δομματικοί πατέρες την αναμφισβήτητη αλήθεια ότι το Άγιο Πνεύμα ευρίσκεται παντού. Γεμίζει τα πάντα, πληρεί τους πάντες, αλλά όμως διευκρινίζουν. Μόνο, λέει, στους αξίους αποκαλύπτεται. Μόνο, λέει, σε εκείνους εμφανίζεται και φανερώνεται. Σε εκείνους μάλιστα δείχνει τη δύναμή του. Δεν επιθυτά, λέει, στους απίστους, στους φιλοδόξους, σε αυτούς που δεν αγωνίζονται, σε αυτούς που δεν είναι ταπεινοί και σε εκείνους που δεν κατάφεραν να καθαρίσουν την καρδιά τους. Αφού η καθαρή την καρδία βλέπουν το πρόσωπο του Θεού. Σκηνώνει σε αυτούς που έχουν απλό λόγο και ανεπιτίδευτο, ειλικρινή ευθύ και άδωμο, που ζουν απλό βίο και που καθάρισαν μέσα από τα πάθη και τις αδυναμίες, τις πολλές δοκιμασίες, την καρδιά τους. Το Άγιο Πνεύμα είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, το δώρο του ουρανού. Είναι το δώρο της ελευθερίας μας που μας χάρισε ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του και την Ανάληψή Του, αφού μας το υποσχέθηκε ότι εγώ απέρχομαι, αλλά άλλον παράκλητον θα στείλω για να σας συντροφεύει, για να σας παρηγορεί, για να σας ενισχύει σε έργα αγαθά. Και η αγωνία του πιστού χριστιανού, κάτι που απασχολεί όλους μας, όσοι ήρθαμε σήμερα στον πανέμορφο αυτό ναό που είναι το κατοικητήριο του Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πώς θα κρατήσουμε η αμαρτωλή και ελάχιστη μέσα στην καρδιά μας ζωντανό το Άγιο Πνεύμα, μόνιμα μέσα στην καρδιά μας? Απαντά ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτός που είχε χρυσή τη γλώσσα και την καρδία, ο πονεμένος ιεράρχης της Κωνσταντινούπολης. Θα μείνει το Άγιο Πνεύμα μόνιμα μέσα μας, με την προσευχή μας, με την καθημερινή άσκηση, με τη συμμετοχή μας όπως σήμερα στο υπερφιέστατο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι δεν θα πάψουμε ποτέ να δεχόμαστε, λέει, το πλήρωμα της χάριτος και αναλόγως με την εσωτερική μας κάθαρση να το διατηρούμε. Ξέρετε, διερωτώνται οι πατέρες, πώς διαπιστώνουμε εμείς οι ελάχιστοι ότι παραμένει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα? Εάν έχουμε, απαντούν, εάν έχουμε, αδελφοί, μέσα μας το βίωμα της υιοθεσίας, εάν αισθανόμαστε δηλαδή πραγματικά παιδιά του Θεού, εάν ακούμε μέσα μας τη φωνή του Θεού, εάν ακολουθούμε την οδό του Κυρίου, εάν είμαστε εκείνοι οι οποίοι σκεπτόμαστε και τον πονεμένο αδελφό μας, την έμψυχη εικόνα του Θεού, εάν καταφέραμε στη ζωή μας να είμαστε συγχωρητικοί,
εάν μαλάκωσε και αλλοιώθηκε λίγο η καρδιά μας και μπορεί να δει έξω από τον εαυτό μας αυτά τα σημεία τα ορατά που δίνει ο Θεός, εάν έχουμε ευσπλαγμία και κατάληξη, εάν η καρδιά μας γεμιρίζει αγάπη θεϊκή, τότε λέει το Παράγιο Πνεύμα και εγκαθίσταται και βιώνεται από την καταπονίδιο το πιστό και παραμένει μέσα του. Η μυστική αυτή φλόγα που δεν πάντει ακόμη και στις αγιοπνευματικές ημέρες μας, ημέρες του σκόπους και των αλλοιώσεων, να ζει και να αναγεννά Αγίους, να παίρνει μέσα στην εποχή μας την αμαρτωλή νέους Αγίους ανθρώπους καταξιωμένους από τη χάρη και το έλεος του Θεού. Η καρδιά μας σήμερα παναγιώτατε είναι ιδιαίτερα συγκινημένη γιατί ζει κοντά σας, μέσα στην μεγάλη πατρική αγάπη και καρδία σας τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Και παρακαλούμε πολύ, Παναγιώτατε και Σεβασμιώτατε, να υψώσετε σήμερα και τη δασκήρα προς τον Εντριάδη Άγιο Θεό, να μην σβήσει ποτέ η φλόγα του μέσα από τις καρδιές μας, να μην πάψει ποτέ ο Θεός να μας αναγεννά εν πνεύματι Αγίω και να αξιωνόμαστε και εμείς, να βιώνουμε το μυστικό ναό όλων των αρετών που είναι το Πανάγιο Πνεύμα και να λουζόμαστε μέσα στη χάρη του Θεού, να είμαστε η καθαρή καρδία που θα δοξάζουμε νυν και αΐ τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα.